πρόβλημα των σχολικών υποδομών είναι ιδιαίτερα μεγάλο στη χώρα μας και ακόμα πιο πολύ οξυμένο στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα με ακατάλληλα έως επικίνδυνα σχολεία. Έχουν συμβεί μια σειρά από γεγονότα που είχαμε ακόμα και τραυματισμούς παιδιών, με πτώσεις κοροφών, ανεμιστήρων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι εδώ, είναι οξυμένο και απαιτεί λύσεις. Η αιτία φυσικά είναι η χρόνια υποχρηματοδότηση. Αρκεί να πούμε ένα στοιχείο ότι τα τελευταία χρόνια η υποχρηματοδότηση έχει φτάσει περίπου στο 70% σε σχέση με αυτό που ήταν πριν 10-15 χρόνια, και αυτό εξηγεί και την κατάσταση των σχολικών κτηρίων, τα οποία φυσικά όσο περνάει ο καιρός γερνάνε όλο και περισσότερο και καταπονούνται από τη χρήση τους. Συνεπώς το αίτημα δεν μπορεί να είναι άλλο από το ότι θα πρέπει να εκπονηθεί άμεσα κατά Δήμο, κατά Περιφέρεια, σε όλη τη χώρα ένα ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει την ανέγερση καινούριων σχολικών κτηρίων και βεβαίως θα φροντίσει να συντηρήσει, να επισκευάσει όσα επισκευάζονται και να ανακαινήσει τα σχολεία που στα οποία πρέπει να συμβεί αυτό. Υπάρχει και ένας ακόμη επιπλέον λόγος για μια Ελλάδα που είναι για μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης, ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει ο έλεγχος σεισμικότητας για τα σχολεία. Δυστυχώς το θέμα αυτό καρκινοβατεί, εντιμονώντας πάρα πολλούς κινδύνους για παιδιά και εκπαιδευτικούς, και θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ολοκληρωμένες μελέτες αντισεισμικότητας και προστασίας, ενίσχυσης των σχολείων και πυροπροστασίας με τα κατάλληλα πιστοποιητικά στατικότητας. Μιλάμε μέχρι τώρα για τους βασικούς όρους κάτω από τους οποίους θα γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι χωρίς σχολικά κτίρια για ποια εκπαίδευση μπορούμε να μιλάμε. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το κόμμα μας σταθερά. Θα το αναδείξουμε και μέσα στη Βουλή με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, αλλά και έξω στο κίνημα με τους εκπαιδευτικούς, με τους συλλόγους γονέων. Και λέμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα διεκδικητικό κίνημα από τους γονείς, από τους φορείς, από όλο το λαό, έτσι ώστε επιτέλους να μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιτείας το ζήτημα της σχολικής στέγης, γιατί μέχρι στιγμής είναι δεύτερη, τρίτη, ακόμη και τέταρτη προτεραιότητα δυστυχώς. Παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία και σήμερα, μετά από πολλές ακόμα πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στις υπηρεσίες για το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ακριβώς θεωρούμε, ειδικά για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι είναι ένα εκρηκτικό ζήτημα, γιατί έχει δύο βασικές ιδιαιτερότητες και σε σχέση με άλλους δήμους. Το γυρασμένο κτηριακό απόθεμα, ιδιαίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο πέμπτο διαμέρισμα, και λόγω και φυσικά στα σχολικά κτίρια, ισχύει αυτό, και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι πλέον που μπορούν να χαρακτηριστούν ή που κινδυνεύουν να αποχαρακτηριστούν και είναι χαρακτηρισμένοι σαν σχολική στέγη, ακριβώς επειδή δεν δίνεται η απαραίτητη χρηματοδότηση και στους δήμους από την κυβέρνηση. Δεν διεκδικούν και οι ίδιες οι δημοτικές αρχές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, για να χτιστούν νέα σχολεία. Δεν είναι το πρόβλημα δηλαδή μόνο τα 5 λιόμενα που έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τα απαράδεκτα αυτά μετά το σεισμό του 1978, που έχουμε αναδείξει και στη Βουλή και στο Δήμο όλα τα προηγούμενα χρόνια, που ξαφνικά μεταστεγάζονται τώρα χωρίς στην ουσία να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά προωθώντας στην ουσία συγχωνεύσεις με άλλα σχολεία, σε άλλα σχολικά κτίρια, και χωρίς να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για αυτά τα 5 λιόμενα, το που τα επόμενα χρόνια θα χτιστεί ένα σύγχρονο ασφαλές σχολικό κτίριο για αυτά τα σχολεία, για να στεγαστούν έστω τα επόμενα χρόνια. Εμείς αυτό που λέμε είναι και αυτό που φαίνεται ήδη από το πρώτο εξάμηνο και της διοίκησης Αγγελούδη, παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει θέτοντας το θέμα δύο φορές τουλάχιστον σε λογοδοσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις κινητοποιήσεις γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών όλο αυτό το διάστημα, φαίνεται ότι και αυτή η διοίκηση, όπως και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν έχει σχέδιο και δεν μπορεί να έχει σχέδιο ολοκληρωμένης ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων και αντιμετώπιση του ζητήματος σχολικής στέγης, ακριβώς γιατί δεν είναι σε λογική σύγκρουση με την κυβέρνηση και αυτές οι πολιτικές υποχρηματοδότησης που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι σε λογική διεκδίκησης μαζί με τους εργαζόμενους, με τους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές και τους γονείς τους, απέναντι στην κυβέρνηση για ένα πρόγραμμα ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων και συντήρηση έστω των ήδη υπαρχόντων κτηρίων. Με αυτή την έννοια, εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα και να καλούμε το λαό σε κινητοποιήσεις για αύξηση χρηματοδότησης, αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, τα 250 εκατομμύρια για συντήρηση σχολείων για όλη τη χώρα είναι ψίχουλα, αν σκεφτούμε ότι έχει μειωθεί. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί τουλάχιστον 70-80% οι προϋπολογισμοί των Δήμων από την κυβέρνηση για τις συντηρήσεις των σχολείων. Αν σκεφτούμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει μόνο 600.000 ευρώ το χρόνο για 130 περίπου σχολικά κτίρια που δεν επαρκούν και αναγκάζουν τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Λέμε, φτάνει πια με αυτή την κατάσταση να βγούμε στον δρόμο, να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση και ένα πραγματικά πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων, να ανοίξουμε έναν δρόμο που πραγματικά σε ένα άλλο κράτος, με μια άλλη εξουσία, θα υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα, θα μπορεί να υπάρξει τέτοιο πρόγραμμα για σύγχρονα ασφαλή κτίρια και που να μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη μόρφωση στα παιδιά μας.